Συνέντευξη, φωτιά που θα δείτε τώρα, με την κυρία Καλογρίδη. Μεγάλος άρρος έχει ξεσπάσει. Με την έτσι δημοσιοποίηση για τα τρυφερά τετ-α-τετ, το χέρι-χέρι, τα φιλιά της κυρίας Καλογρίδη με τον κύριο Αλέξανδρο Λικουρέζο. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είχε δηλώσει σε μια συνέντευξη φωτιά στο Λιάγκα η κυρία Καλογρίδη, που μιλάει για τις ερωτικές σχέσεις και μιλάει γενικότερα για το πώς θέλει τον άνδρα και τι σκέφτεται. Πάμε να δούμε τώρα το βίντεο. Η συνέντευξη ήταν λίγους μήνες. Μόλις είχε βγει από το Nomad. Λίγους μήνες πριν. Για πάμε. Ακριβώς. Γιατί παντρεύτηκες μέσα σε δύο εβδομάδες, σε τρεις, δηλαδή. Μέσα σε 10 μέρες μου έγινε η πρώτη γάμου στην Καρδεντία. Πού το γνώρισες τον άντρα σου? Ήταν φίλος του αδελφού μου. Ναι. Δεν πολύ κάναμε παρέα και ξαφνικά ένα βράδυ που έχει γενέθλια έρχεται σπίτι μου και από εκείνη την βραδιά. Είστε μαζί. Ναι. Ωραία. Και στις δύο εβδομάδες γνωριμίας, ας πούμε. Δύο εβδομάδες σεξουαλικής γνωριμίας, γιατί τον ήξερες και από πριν. Δεν είπα εγώ σεξουαλικής γνωριμίας. Τότε ήμασταν μαζί με έναν άντρα, τι εννοείς? Ήμασταν μαζί, εννοώ, δεν εννοώ σεξουαλικά. Πρώτα μιλήσαμε, κάτι είδα, κάτι είδε σε μένα. Όλα τα άλλα. Σου κάνει πρόταση σιγά μου χωρίς να έχετε κάνει σεξ? Ωραία. Δύο εβδομάδες πρόταση γάμου. Μάλιστα. Και πόσο σας τούρισε ο γάμος, 7 μήνες? Δεν φτουράει ο γάμος. Τι κάνει ο γάμος? Αν δεν έχεις υποχρεώσεις, βλέπε παιδιά, κατά με πρέπει να σταματάει. Okay. Άρα γι' αυτό το σταμάτησες? Ναι, είχε κάνει τον κύκλο του. Οπότε δεν είχα κανένα λόγο να κρατήσω μία σχέση και να είμαι δεσμευμένη χωρίς να υπάρχει αυτό το πάθος και έρωτας που υπήρχε στην αρχή. Mm-hmm. Εσένα συνήθως ο έρωτας πόσο σου κρατάει, Νατάσα? Δηλαδή στις σχέσεις σου πόσο σου κρατάει ο έρωτας? Δεν υπάρχει στάνταρ σε αυτό, ανάλογα την περίπτωση. Είχες μακροχρόνιες σχέσεις ή μικρές σχέσεις σε διάρκεια? Η μεγαλύτερη μου σχέση ήταν 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Mm-hmm. Εκεί σου περνάει ο έρωτας. Την τελειώνεις εσύ τη σχέση ή την τελειώνουν? Δηλαδή, πας στον άλλο και λες direct, επειδή σε θεωρώ πολύ ευτυχή άνθρωπο, ότι μου πέρασε μεγάλη, το κόβουμε για να μην γίνουμε χειρότερα τώρα. Ναι, με πιο ευγενικό τρόπο. Με πιο ευγενικό τρόπο. Ναι. Έχεις απαντήσει ποτέ σύντροφό σου? Όχι. Όχι. Γιατί να τον απαντήσω? Ορίστε. Γιατί να τον απαντήσω? Ξέρω εγώ. Για να. Τι, να δω κάτι άλλο, να αισθανθώ καλύτερα, να αισθανθώ πιο γυναίκα, να επιβεβαιωθώ. Όχι, δεν άρα χωρίζεις και πας παρακάτω, ας πούμε. Σαφέστατα. Σε έχουν απατήσει ποτέ? Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζεις. Θα σε πείραζε αν σε απατούσε ένα σύντροφό σου ή θα. Είναι αιτία χωρισμού η απιστία? Θα το έσπαγα το κεφάλι. Θα το έσπαγε στο κεφάλι. Mm-hmm. Στην πέφτουνε περισσότερο άντρες ή γυναίκες? Γιατί πιστεύω ότι είσαι τόσο ερωτικό άτομο που ελκύεις και άντρες και γυναίκες. Κοίταξε να δεις. Εγώ δεν είμαι αναψυκτικό για να βάλω μια ταμπέλα στον εαυτό μου ή ετικέτα. Mm-hmm. Εγώ είμαι Νατάσα Καλογρίδη και αυτά. Έχεις δει ποτέ ερωτικά γυναίκα? Σου απάντησα. Ότι η Νατάσα Καλογρίδη τη βλέπει ερωτικά τις πάντες, τι? Όχι, δεν απάντησα αυτό. Ότι δεν θέλω να μπαίνει καμία ετικέτα. Είμαι απλά ο εαυτός μου. Δεν θέλω να έχω ετικέτα. Και δεν έχω ετικέτα. Mm-hmm. Μόνο το όνομά μου. Μπορείς να δεις ερωτικά, ρε παιδί μου, έναν άνθρωπο του ίδιου φίλου? Κοίταξε να δεις. Θα σου απαντήσω διαφορετικά, γιατί βλέπω ότι εμένεις σε αυτό. Εγώ θεωρώ ότι όλες οι σχέσεις περιέχουν ένα είδος φλερτ. Ναι. Το φλερτ δεν είναι απαραίτητα μια σεξουαλική προσέγγιση στα πράγματα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητή. Απόλυτα. Μάλιστα. Ωραία τα έλεγε. Ωραία τα έλεγε. Πού να ξέρει ο Λιάγκας ότι η συνέντευξη που έκανε τότε με 7% σήμερα θα ήταν πρώτη είδηση και πρώτο θέμα. Και αυτό το βίντεο μας έδειξε γιατί δεν μας έχει λείψει ο Λιάγκας από την τηλεόραση, έτσι. Με όσες ερωτήσεις που έκανε. Πάμε τώρα να μάθουμε λίγο.